Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Αρρωστούλα σήμερα, όχι κάτι σοβαρό. Απλά με αυτή την αλλαγή του καιρού, βολωμένο ηγμόριο εδώ, πρισμένη αμυγδαλή. Χτύπησα και το 38 μου. Εδώ και 2 μέρες το παλεύω. Εντάξει, τώρα νιώθω λίγο καλύτερα. Έχω 37, έχω 10. Αλλά σας έχω όμως ένα υπέροχο βίντεο σε σχέση με τα μηνύματα που μπορούμε να έχουμε από τον ανώτερο εαυτό μας. Σίγουρα όλοι σας έχετε ακούσει για την αστρική προβολή, έτσι. Ότι δηλαδή το βράδυ όταν κοιμόμαστε, το αστρικό μας σώμα ταξιδεύει, βγαίνουμε από το σώμα μας. Να το θέσω, η ψυχή ταξιδεύει, έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είμαστε. Είμαστε ένα αέρινο σώμα που κατοικεί σε ένα γήινο σώμα, αλλιώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στις συνθήκες του πλανήτη αυτού. Έτσι, πιστεύω δηλαδή να είναι κατανοητό αυτό για εσάς. Επιπλέον να σας πω ότι έχω δει πολλές φορές σε φίλους μου την αστρική προβολή τους. Παλιά όταν ήμασταν πιο μικροί και πηγαίναμε να φιλοξενηθούμε ας πούμε στα σπίτια, έτσι, και κοιμόμασταν στα ίδια δωμάτια, ξέρετε τώρα πώς είναι. Λοιπόν, και πολλές φορές άνοιγα τα μάτια και έβλεπα λοιπόν τα σώματά τους το βράδυ εκεί που κοιμόντουσαν, τσουπ, με μια κλωστούλα ενωμένη, τσουπ, έβγαινε λοιπόν το αστρικό σώμα και ταξίδευε. Και πόσες φορές δεν έχετε δει εσείς όνειρα ότι κάπου ταξιδεύετε, πετάτε, πηγαίνετε σε μέρη που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ και είναι τόσο ζωντανά. Αυτό είναι αστρικό ταξίδι, το ανώτερο αυτού μας. Οπότε λοιπόν σήμερα, σε αυτό το Pick a Card, θα δείτε τι μηνύματα έχει να σας δώσει ο αστρικός εαυτός σας πάνω σε όλα τα ζητήματα. Έχουμε 3 πακετάκια. 1, 2, 3. Εδώ να υπενθυμίσω ότι οι προβλέψεις είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των ανθρώπων. Μόνο μια προσωπική πρόβλεψη μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε πάρτε το χρόνο σας, μη βιαστείτε να διαλέξετε. Κάντε μέσα σας την ερώτηση και φωναχτά, τι μηνύματα έχει ο ανώτερος εαυτός μου για εμένα. Και μετά διαλέξτε το πακέτο σας ανάλογα με το γούστο σας ή τη διαίσθησή σας. Και ξεκινάμε με το πακετάκι νούμερο 1, να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, αρνείστε να κοιτάξετε τον ήλιο στα μάτια, έτσι. Κάπου μέσα σας συνέχεια λέτε, έλα μωρέ, εντάξει, έχει συννεφιά, δεν φαίνεται το φως του ήλιου καθαρά. Τι θέλω να πω, με άλλα λόγια, ότι ενώ μπορείτε να έχετε όλη την αισιοδοξία και τη ζεστασιά μέσα στη ψυχή σας, εσείς εθελοτυφλείτε, κλείνετε τα ματάκια και θεωρείτε ότι όχι, τίποτα δεν πρόκειται να πάει όπως το θέλετε, ότι συνέχεια πρέπει να σκοντάφτετε πάνω σε εμπόδια, πάνω σε καθυστερήσεις, έτσι. Δηλαδή, εδώ έχετε όλες τις προϋποθέσεις, αλλά δεν το βλέπετε εσείς. Μεγάλη πιθανότητα να ανήκετε σε ζώδιο της φωτιάς, έτσι. Λοιπόν, στα οικονομικά σας, θεωρείτε πω, δύσκολα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι δύσκολα, έτσι. Αυτό σας λέει εδώ ο ανώτερος αυτός σας. Δύσκολα δεν είναι. Εξαρτάται από εμάς πώς βλέπουμε τις καταστάσεις. Αν βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Εντάξει. Στα αισθηματικά σας το ίδιο. Νιώθετε ότι παλεύετε, αλλά αποτέλεσμα δεν φαίνεται να υπάρχει, πιθανότατα να έχετε μία απομάκρυνση από τον καλό σας ή την καλή σας. Έτσι, κι όμως δεν είναι έτσι, απλά τα πράγματα θέλουν περισσότερη υπομονή και περισσότερο χρόνο γενικότερα για να ευδοκιμήσουν και να προχωρήσουν. Αυτή εδώ η κάρτα σας μιλάει για οικογένεια, για παιδιά, αν δεν είστε ήδη παντρεμένοι και δεν έχετε παιδάκια ας πούμε ακόμα, ή και παντρεμένοι να είστε, θέλει να σας πει μην το βάζετε κάτω τόσο εύκολα, Δεν υπάρχει λόγος να είστε απεσιόδοξοι, γιατί δεν είναι και η φύση σας αυτή. Αφήστε τον ανώτερο αυτό σας να σας καθοδηγήσει και θα δείτε. Και στα εργασιακά το ίδιο.
Μη βλέπετε εμπόδια παντού. Κάποιες φορές το εμπόδιο είναι απλά ένα μικρό λοφάκι, ε. Λοιπόν, εξαρτάται από το πώς το βλέπουμε εμείς και σε θέματα υγείας. Αν σας ταλαιπωρούσαν προβλήματα υγείας, ακόμα και χρόνια προβλήματα υγείας, λίγο υπομονή, ακόμα και όλα θα πάνε καλά. Θα μπορέσετε να βελτιώσετε την υγεία σας σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Δηλαδή, με λίγα λόγια εδώ πέρα, σαμποτάρετε τα μηνύματα του ανώτερου εαυτού σας, έτσι. Ενώ έχετε μέσα μια φωνίτσα που σας λέει, έλα βρε παιδάκι μου, εντάξει, θα δεις, όλα θα πάνε καλά. Μετά από λίγο εσείς, αυτό, εκείνο, μουρμούρα, γκρινίτσα, ε. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, εδώ, καρμική κάρτα. Πω, έχουμε τον τροχό της τύχης. Από εκεί που δεν το περιμένετε, ο ανώτερος εαυτός σας θα σας καθοδηγήσει για να πάνε τα πράγματα όπως εσείς λαχταράτε και επιθυμείτε. Έτσι, ευημερία, επαγγελματική εξέλιξη, στα αισθηματικά επίσης τα πράγματα θα βελτιωθούν πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, χαλαρώστε, δείξτε εμπιστοσύνη στην εσωτερική σας φωνούλα που σας λέει έλα θα δεις, θα το πάμε, θα δεις, έτσι. Λοιπόν, δείξτε εμπιστοσύνη στην εσωτερική σας φωνούλα και στα όνειρα που βλέπετε, ε. Εδώ πέρα το μεταξύ υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα εσείς να επισκέπτεστε, ας πούμε, καφεμάντες, έτσι, καφεμαντία, okay. Λοιπόν, να έχετε δηλαδή, ας πούμε, μία επιθυμία να σας λένε τον καφέ. Λοιπόν, εντάξει. Χαλαρώστε. Δεν ανάγκη δηλαδή να τρελαίνεστε. Να η διέστησή σας. Να τη διέστησή σας. Λοιπόν, κάρμα όπως είπαμε. Κάρμα. Έτσι. Λοιπόν, στρατηγική θέλει το πράγμα. Ακούστε τον ανώτερο αυτό σας. Ακούστε την εσωτερική σας φωνούλα και θα δείτε. Και να το εδώ. Κάνετε τη μετάβαση, μεταπηδάτε στο επόμενο στάδιο που θα είναι πολύ πιο ωφέλιμο για εσάς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουν να αλλάξουν τόσο πολλά πράγματα εδώ που εσείς θεωρείτε ότι είναι παγιωμένα, είναι παγωμένα, δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Να το καλέ, να το αλλάζουν όλα. Έτσι, γίνεται μετάβαση. Λοιπόν, θα μπορέσετε δηλαδή να μεταβείτε εκεί που επιθυμείτε εσείς. Εδώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε και με ζώδιο Σκορπιού, είτε εσείς, είτε κάποιο άτομο που σχετίζεται με εσάς, έτσι. Λοιπόν, και έχετε, ας πούμε, αυτή την κοινή πορεία μεταξύ σας. Να το, αλλάζουν τα πράγματα. Γίνεται η πολυπόθητη μετάβαση. Οι αλλαγές, δηλαδή, που επιθυμείτε, συμβαίνουν, έτσι. Συμβαίνουν. Εδώ μιλάμε για το μέλλον, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε παρόν, έχουμε τον τρόπο δράσης και το μέλλον. Λοιπόν, ακούστε τον εσωτερικό και τον ανώτερο εαυτό σας. Ξέρει πολύ καλά πώς να σας οδηγήσει. Μην προσπαθείτε να του βάλετε σκοτάδια εδώ. Όχι, δεν θα σας ωφελήσει. Ίσα-ίσα αφήστε τον να σας δείξει με όλη του τη λαμπρότητα την καθοδήγηση που πραγματικά χρειάζεστε. Αυτά είχε να μας πει το δικό σας πακέτο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε τώρα στο πακετάκι νούμερο 2, να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο φουκαράς, ο ανώτερος αυτός σας, παλεύει να σας δείξει το σωστό δρόμο για εσάς. Έλα όμως που εσείς αντιδράτε, τι να κάνω, πώς να το κάνω, ε. Βάζετε καρότα στα αυτιά και δεν ακούτε την εσωτερική φωνούλα σας και από την άλλη τη μεριά φοβάστε και πάρα πολύ να την ακούσετε. Αυτή η τακτική εδώ δεν θα σας ωφελήσει. Είναι καιρός να αφήσετε το κλαρί που έχετε γραπώσει φοβισμένοι, γιατί από κάτω θα σας καταβροχθήσουν λιοντάρια, έτσι, εντός εισαγωγικών, σε όλους τους τομείς, και στα εργασιακά σας, και στα οικονομικά σας, και στα προσωπικά αισθηματικά σας, εντάξει. Δεν σας περιμένει κανένα λιοντάρι εδώ, βλέπετε, μόνο το γρασίδι είναι. Οπότε λοιπόν,
Όταν εσείς αποφασίσετε να αφήσετε το κλαράκι και να πατήσετε κάτω με τα δυο σας ποδαράκια, δεν πρόκειται να σας κάνει μια χαψιά κανένα άγριο ζώο, παρά θα σας υποδεχτεί το πανέμορφο, φρέσκο, πράσινο γρασίδι. Πρέπει να γεωθείτε. Κάπου πετάτε λίγο και στα σύννεφα, έτσι. Ναι, μεν, ο ανώτερος αυτός σας σας δείχνει τα σημάδια, αλλά εσείς κάπου εθεροβατείτε. Δεν θέλετε να πιστέψετε στην αλήθεια. Κάπου προτιμάτε να έχετε ονειροφαντασίες, να ονειροβατείτε. Έτσι, λοιπόν, όχι, όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση καλό είναι να πατήσετε και να γειωθείτε με τα ποδαράκια σας γερά στη γη. Έτσι. Όταν γειωνόμαστε, μπορούμε να ακούσουμε πολύ καλύτερα τον ανώτερο εαυτό μας. Γιατί όταν βρισκόμαστε κρεμασμένοι και δεν πατάμε τα ποδαράκια μας κάτω, ποιον να ακούσουμε. Ποιον να ακούσουμε. Καταρχήν, βασανιζόμαστε εμείς οι ίδιοι έτσι. Εντάξει. Στα αισθηματικά, υπάρχουν κάποια διλήμματα σαφώς. Νιώθετε ότι πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Στα επαγγελματικά το ίδιο. Στα οικονομικά το ίδιο. Τι να κάνω, πώς να το κάνω. Μωρέ, καλά είμαι εδώ κρεμασμένος ή κρεμασμένη. Άντε τώρα σιγά με πατήσω τα πόδια μου κάτω και αντιμετωπίσω την πραγματικότητα. Μια χαρά είμαι εδώ που είμαι. Όχι, δεν είστε μια χαρά, όχι. Οφείλετε να προσγειωθείτε, γιατί αυτό σας λέει και ο ανώτερος εαυτός σας. Και κοιτάξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Όταν με το καλό αποφασίσετε να γειωθείτε, ορίστε. Να, έχουμε εδώ πάρα πολύ μορφά πραγματάκια. Εδώ επίσης έχουμε να κάνουμε με ζώδιο του Ταύρου ή και του Ζυγού, έτσι. Λοιπόν, μια πάρα πολύ όμορφη εξέλιξη, τρυφερότητα. Αν έχετε οικογένεια, η οικογένειά σας θα έχει πάρα πολύ καλές και γερές βάσεις, έτσι. Θα έχετε τη σωστή καθοδήγηση από τον ανώτερο εαυτό σας. Αν δεν έχετε οικογένεια, σύντομα στο μέλλον θα μπορέσετε να αποκτήσετε, έτσι. Και να γνωρίσετε και σύντροφο αν τυχόν είστε μόνοι ακόμα, έτσι. Λοιπόν, εδώ, πολύ όμορφα πράγματα, δύναμη, εξουσία, τρυφερότητα, μητρική παρουσία, δηλαδή θα ξεδιπλώσετε εσείς μητρικά ένστικτα, έτσι, και θα μπορέσετε να ηγηθείτε κιόλας και στα οικονομικά σας και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Λοιπόν, θα έχετε πάρα πολύ σωστή καθοδήγηση από τον ανώτερο εαυτό σας. Μην το φοβάστε καθόλου, πρέπει να φύγετε από εδώ. Πρέπει να φύγετε από εδώ, έτσι. Πρέπει να πατήσετε τα ποδαράκια στη γη. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε λουλουδάκια, τουλίπες, όμορφη άβρα, Πάρα πολύ όμορφα πράγματα ανοίγονται μπροστά σας, σε όλους τους τομείς, αρκεί να ακούσετε τον εσωτερικό εαυτό, τον ανώτερο εαυτό. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα όμως εδώ. Θα υπάρχει μία τάση, κάπου να το παρακάνετε. Αυτή εδώ η κάρτα είναι η κάρτα του διαβόλου στην παραδοσιακή ταρό και αντιπροσωπεύεται από το ζώδιο του εγώ καιρού. Πιθανότατα να είστε εγώ καιρός ή πιθανότατα να σχετίζεστε με κάποιο άτομο που ανήκει στο ζώδιο του εγώ καιρού. Μπορεί να είναι σύντροφος, σύζυγος, παιδιά, εραστής, έτσι, ερωμένη. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Εσείς, προκειμένου να διασφαλίσετε όλα αυτά που περιγράψαμε σε αυτήν εδώ την κάρτα, κάπου θα αρχίσετε να δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην εξάρτηση από την ύλη. Εδώ πέρα παίζει και θυσμός σε κάποιες ουσίες, έτσι, αλκοολισμός, χρήση ουσιών διαφόρων άλλων κτλ. Λοιπόν, προσπαθήστε να μην πέσετε σαν τη λούμπα, γιατί και πάλι ο ανώτερος αυτός θα σας τραβήξει ταυτάκι. Ότι ναι, μεν, ζούμε για να παράγουμε, αυτός είναι ο προορισμός μας, να εξελισσόμαστε ως ανθρώπινα όντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πατάμε πάνω στους άλλους, πρέπει να επιβάλλουμε τέτοια καλά το δικό μας, να καταπιέζουμε, να φερόμαστε ακόμα και με μια ναρκισιστική τάση, έτσι. Εγώ θέλω να κάνω το δικό μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Αυτό εδώ πρέπει να το προσέξετε, γιατί ναι μεν, θα μπορέσετε να αποκτήσετε τα υλικά αγαθά που τόσο λαχταράτε, όμως κάπου μέσα σας, στην ψυχούλα σας θα μείνει ένα κενό. Και αργότερα με τα χρόνια θα πείτε, εντάξει, ωραία, οκ. Και τι έκανα τελικά,
Έκανα αυτό, έκανα τ' άλλο, έκανα το παράλληλο, το επόμενο, το αλλιώτικο, το πασαλιμανιώτικο που λέμε, αλλά τελικά για εμένα, μέσα βαθιά, τι έμεινε, στράγγιξα, κατανάλωσα όλη μου την ενέργεια, έφτασα και στο σημείο ακόμα πιθανόν να γίνω και χρήστης για να μπορώ να ανταπεξέλθω και να αντέξω. Θα σας χτυπήσει καμπανάκι εδώ ο ανώτερος αυτός σας ότι έλα, πάρ' το αλλιώς, ναι εντάξει, αλλά οκ. Ο σκοπός στη ζωή είναι και άλλος, είναι να κοιτάμε και εμάς, τη γαλήνη μας, την ψυχολογική μας γαλήνη, να παίρνουμε την αναπαυλά μας, όχι να εργαζόμαστε σαν τρελοί. Λοιπόν, αυτό να μου το προσέξετε εδώ, έτσι. Θα σας τραβήξει λίγο το αυτάκι ο ανώτερος αυτός σας όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή από το ένα άκρο θα φτάσετε στο άλλο, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πιθανότατα εδώ πέρα να υπάρχει και ένα χέρι βοηθείας από κάποια συγγενή σας, που ανήκει σε ζώδιο Ταύρου ή Ζυγού, έτσι ίσως να πρόκειται για κάποια περιουσιακά ζητήματα που πρέπει να λυθούν, θα επιληθούν μεν, αλλά εσάς θα σας γίνει έμονη ιδέα από ένα σημείο και μετά, οπότε εδώ θα προσέξετε. Θα προσέξετε, θα κλείσετε μάτια, θα κλείσετε αυτιά και θα ακούσετε μόνο την καρδούλα σας. Εντάξει. Αυτά είχε να μας πει το δικό σας πακέτο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Πάμε τώρα στο πακετάκι νούμερο 3 να δούμε τι έχει να μας πει. Λοιπόν, ο ανώτερος αυτός σας λέει, μπορείς, τόλμησε, μπορείς, τίποτα δεν είναι ανέφικτο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, μην το βάζεις κάτω, πάρε κουράγιο και δράσε, έτσι. Αλλά επίσης αυτό που θέλει να σας πει είναι μην δράσεις πίσω από την πλάτη των άλλων. Ό,τι έχεις να κάνεις πρέπει να το κάνεις με θάρρος μπροστά τους και όχι πίσω τους. Όσο πιο ειλικρινής είσαι, τόσο πιο πολύ θα αναγνωριστεί η αξία σου. Αυτά σας λέει ο ανώτερος αυτός σας εδώ, έτσι. Δηλαδή μην προσπαθείς να εκμεταλλευτείς καταστάσεις, μην προσπαθείς να εκμεταλλευτείς άτομα, γεγονότα, σε οποιονδήποτε τομέα, αισθηματικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Επίσης σας λέει ότι έχεις όλες τις ικανότητες να μπορέσεις να προοδεύσεις τη ζωή σου και να φτάσεις εκεί που θέλεις, όμως χωρίς να βλάψεις κανέναν, έτσι. Λοιπόν, γιατί κάπου εσείς εδώ έχετε την τάση λίγο να υπερβάλλετε. Θέλετε να δείχνετε στους άλλους πόσο ικανός ή ικανή είστε, ότι είστε super duper, super wow, ότι δεν μασάτε και ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα. Κάτι σαν κύριος τέλειος ή κυρία τέλεια, αλλά όχι, όχι. Κοιτάξτε, μέσα σας είναι λίγο θολά τα πράγματα. Αυτό είναι μία εικόνα. Και ο ανώτερος αυτός σας θέλει να σας πει ότι ναι, μπορείς, αλλά να προσέχεις το κόστος, έτσι. Το κόστος και απέναντι σε σένα, αλλά και απέναντι στους άλλους. Κάποιες φορές λοιπόν ακούτε αυτή τη φωνούλα μέσα σας να σας λέει, έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, μην το παρακάνεις και τόσο. Και άδες λίγο και την πλευρά των άλλων, πώς νιώθουν, πώς σκέφτονται, πώς αισθάνονται, Δεν είναι πάντα η πρώτη θέση το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να είμαστε καλά και με εμάς, αλλά και με τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληγώνουμε τόσο εισαγωγικών άτομα. Λοιπόν, να το προσέξετε αυτό, γιατί πάνω στον παρορμητισμό σας και στην δίψα σας, εντός εισαγωγικών δίψα, είναι πάρα πολύ πιθανό να πληγώσετε άτομα. Και ο ανώτερος εαυτός σας μετά, η φωνή της συνείδησης, να το πούμε έτσι, θα σας τα ψάλει για τα καλά, έτσι. Να το λοιπόν, και να το αποτέλεσμα αν συνεχίσετε αυτήν εδώ την τακτική. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με ζώδιο του ζυγού, πιθανότατα εσείς, πιθανότατα κάποιο άτομο που σχετίζεστε, να ανήκει στο ζώδιο του ζυγού. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Χωρίς να το θέλετε θα φερόσαστε άδικα στους ανθρώπους, έτσι. Θα τους αδικείτε ή θα προσπαθείτε να αρπάξετε, εντός αγωγικών να αρπάξετε καταστάσεις ή να υποφεληθείτε καταστάσεις.
δεν θα συμπεριφέρεστε με δίκαιο τρόπο απέναντι τους. Θα θέλετε συνέχεια να τους τυβιαίνετε μπροστά, να κάνετε κινήσεις εντυπωσιασμού ότι εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι έλα μωρέ, ποιος είσαι εσύ, ποια είσαι εσύ που ξέρεις, εγώ ξέρω καλύτερα. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια εγωιστική τάση η οποία δεν πρόκειται να σας ωφελήσει, γιατί αν συνεχίσετε αυτή την ίδια τακτική θα βρεθείτε σύντομα εσείς στη θέση τους και θα νιώσετε εσείς προδομένος, αδικημένος, ότι τα πράγματα τελικά εκεί που περιμένατε να πάνε όπως περιμένατε πήραν άλλη τροπή, άλλη πορεία. Λοιπόν, αυτόν εδώ το παρορμηδισμό και αυτό το εγώ τα ξέρω όλα, εντάξει, πρέπει εδώ πέρα να το καλμάρετε. Δεν τα ξέρουμε όλα, όχι. Ναι, μεν ο ανώτερος αυτός μας έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά επειδή ζούμε στη διάσταση που ζούμε, δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε και όλα. Και οι ανθρώπινες συνθήκες σε αυτόν τον πλανήτη ξέρουμε πώς είναι, εντάξει. Κακά τα ψέματα, και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, και στα αισθηματικά και στα οικογενειακά και στα φιλικά και σε όλα. Προσέξτε, προσέξτε μην αδικήσετε για να μην αδικηθείτε, έτσι. Ό,τι δίνουμε παίρνουμε, κακά τα ψέματα, εντάξει. Λοιπόν, με το καλό εσείς όμως το μέλλον θα μπορέσετε να έχετε πραγματικά μία σούπερ σούπερ πρόοδο, έτσι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ενέργεια νερού και κατά κύριο λόγο με καρκινική ενέργεια, το ζώδιο του καρκίνου δηλαδή, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε εδώ πέρα τα πράγματα και θα κάνετε βήματα προς τα μπρος, θα μετακινηθείτε δηλαδή, έτσι. Στα επαγγελματικά σας, αν κάτι δεν σας άρεσε στο παρελθόν, θα μπορέσετε πραγματικά να βρείτε μια πολύ καλύτερη εργασία που θα νιώσετε στο στοιχείο σας, έτσι. Στα αισθηματικά σας, επίσης, αν τυχόν αδικήσατε το άτομο που είστε μαζί του, θα κάνετε τα πάντα για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να του δείξετε ότι μπορεί να σας εμπιστευτεί ξανά. Ακόμα και μετακίνηση ή μετακόμιση προμηνεί αυτή εδώ η κάρτα. Ή αν τυχόν θέλετε να αλλάξετε αυτοκίνητο, όχημα ή οτιδήποτε οδηγείτε, θα τα καταφέρετε. Εντάξει, εγώ σας λέω απλά τι αντιπροσωπεύει αυτή εδώ η κάρτα. Λοιπόν, πρέπει να ακούσετε τον ανώτερο αυτό σας, έτσι. Θα οδηγηθείτε εδώ, αλλά πρώτα πρέπει να πάρετε κάποια μαθήματα, γιατί εδώ, είπαμε, το παρακάνουμε. Εντάξει, αυτό θα έχει συνέπειες, όμως θα μπορέσετε να ισορροπήσετε, έτσι, και να μπορέσετε να προχωρήσετε, να κυλήσετε προς τα μπροστά, να μην μείνετε σκαλωμένοι εδώ δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα, αν τυχόν είστε ήδη παντρεμένοι, αυτή η κάρτα μας υποδηλώνει και κάποιο διαζύγιο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, αν είναι για το καλό σας, θα συμβεί, έτσι. Συμβαίνει πάντα ό,τι είναι για το πραγματικό καλό μας, έτσι. Λοιπόν, και εσείς μετά θα μπορέσετε να λάμψετε εδώ, πραγματικά. Θα μπορέσετε να πάρετε μπρος, που λέμε. Να ανοίξετε τη μίζα και να πάρετε μπρος γενικότερα, έτσι. Ακούστε τον ανώτερο αυτό σας. Ακούστε τον και δεν θα χάσετε. Και δώστε μεγάλη προσοχή εδώ. Εδώ, στο ξερολικό, στην ξερολίαση να το πω έτσι. Και ότι δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, δεν δίνω και σημασία στις σκέψεις των άλλων, στα αισθήματα των άλλων. Όχι. Όλα είναι ενέργεια, όλοι είμαστε ενέργεια. Έτσι, λοιπόν, δώστε λίγο προσοχή. Αυτά είχε να μας πει το δικό σας πακέτο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα.